Είμαστε εδώ μαζί λοιπόν και σήμερα θα μιλήσουμε για το Φεστιβάλ Επιστήμης Science First 2023. Μαζί μας η κυρία Χάρης Ήφαιστου, επικεφαλής συντονισμού των εκδηλώσεων του Ινστιτούτου Κύπρου. Καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε που είστε εδώ. Science Fair 2023 λοιπόν, ένα φεστιβάλ επιστήμης που ανοίγει άπλατα τον χώρο της επιστήμης στους νέους. Ναι, βασικά είναι μία πρωτοβουλία που είχαμε αρχίσει το 2019 σαν Ινστιτούτο Κύπρου και προσκαλούμε σχολεία να συμμετέχουν με ομάδες μαθητών από ηλικίας 9 μέχρι 18 χρονών ώστε να μπορούν τα παιδιά να παρουσιάσουν στον κόσμο οτιδήποτε κάνουν σε σχέση με επιστήμη στα σχολεία τους. Μπαίνουν σε μια διαδικασία όμως τα παιδιά λόγω του φεστιβάλ να εμβαθύνουν σε ένα ίσως επιφανειακό, αν θα μπορούσε να το αποκαλυστεί κάποιος, μάθημα επιστήμης τυπικό, στο να μπουν στη διαδικασία ομαδικά, να δημιουργήσουν και να είναι έτοιμοι να παρουσιάσουν. Και όπως βλέπουμε στο βίντεο, δεν κάνουν και ό,τι πιο απλό. Ναι. Έχει φαντασία. Σίγουρα είναι μια εμπειρία που έχουν αγκαλιάσει τόσο και οι καθηγητές όσο και τα παιδιά, γιατί τους δίνεται η ευκαιρία να από μόνοι τους να παρουσιάσουν το τι κάνουν στα σχολεία. Δημιουργικότητα, πάνω απ' όλα. Βέβαια. Και βλέπουμε ότι φέτος είναι η τέταρτη χρονιά που το διοργανώνουμε αυτό το φεστιβάλ. Φέτος είναι με συνδιοργανωτές το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Και βλέπουμε ότι χρόνο με το χρόνο η συμμετοχή αυξάνεται γιατί ζουν μια πολύ όμορφη εμπειρία και είναι ένα πανηγύρι επιστήμης. Πάρα πολύ σημαντικό, γιατί άλλωστε από εκεί ποτέ δεν ξέρουμε ποιος επιστήμονας μπορεί έτσι να του ανοίξει τα φτερά για να ασχοληθεί με τον τομέα της επιστήμης. Βλέπουμε διάφορα έτσι πράγματα που κάνουν τα παιδιά από τα προηγούμενα χρόνια και δεν περιορίζονται, θα έλεγε κανείς, σε ένα τομέα και μόνο της επιστήμης. Ακριβώς, αυτή είναι και μια διαφορά με άλλες εκδηλώσεις που έχουν μαθητές. Εμείς δίνουμε την ευχέρεια να συμμετέχουν με ό,τι κάνουν στα σχολεία. Δηλαδή δεν έχουμε περιορισμό θεματικά. Μπορεί να έχει να κάνει με την κλιματική αλλαγή, μπορεί να έχει να κάνει με ρομποτική, με μαθηματικά, βιολογία, χημεία. Οπότε εκεί είναι πολύ ελεύθερο το πεδίο που μπορούν να δείξουν τι κάνουν. Και βλέπουμε ότι μέσα από αυτή την εμπειρία τα παιδιά αποκτούν αυτοπεποίθηση. Και επίσης το χαίρονται πάρα πολύ γιατί δεν είναι οι καθηγητές, οι δασκάλοι που κάνουν τις παρουσιάσεις, είναι τα ίδια τα παιδιά. Άλλωστε τα παιδιά μεγαλώνοντας θα κληθούν να κάνουν παρουσιάσεις οι οποίες θα καθορίζουν το μέλλον τους, πόσο μάλλον να είναι σε θέση σε τέτοια ηλικία να κάνουν παρουσίαση ενός δικού τους προγράμματος, έτσι ώστε να το μάθει το ευρύ κοινό που θα βρεθεί εκεί στο Φεστιβάλ Επιστήμης. Ναι, βασικά πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στα παιδιά, γιατί έχουν πάρα πολλά να δώσουν και όταν τους δώσεις την ελευθερία να βγάλουν προς τα έξω το ταλέντο που κρύβουν μέσα τους και τις αναζητήσεις τους, θεωρώ ότι βλέπουμε ένα πολύ όμορφο αποτέλεσμα. 5 Απριλίου λοιπόν το φεστιβάλ, υπάρχει ακόμα χρόνος να δηλώσει συμμετοχές? Ναι, έχουμε δώσει παράταση για τις συμμετοχές, είναι μέχρι τις 28 Μαρτίου η τελευταία ημερομηνία. Το φεστιβάλ θα είναι ανοιχτό σε όλους. Ήδη έχουμε πάρει πάρα πολλά τηλεφωνήματα για πολλά σχολεία που θα επισκεφθούν το φεστιβάλ το πρωινό και σε οποιαδήποτε ώρα είναι ανοιχτό με ελεύθερη είσοδο. Το ωράριο λειτουργίας που θα είναι από τις 9 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Όπου τα παιδιά θα βρίσκονται εκεί να παρουσιάζει το καθένα τη δική του δουλειά και να ζει αυτή τη μεγάλη εμπειρία, γιατί νομίζω ότι τα παιδιά παίρνουν πάρα πολλά πέραν της δημιουργίας αυτού του κομματιού και η συναναστροφή με άγνωστους
μέχρι εκείνη τη στιγμή μαθητές από άλλα σχολεία και από άλλες περιοχές. Ναι, διότι το φεστιβάλ είναι και ανοιχτό σε όλα τα σχολεία. Υπάρχουν και από δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια και από όλες τις πόλεις της Κύπρου και έχουμε συμμετοχές από όλες τις πόλεις της Κύπρου που αυτό μας χαροποιεί γιατί βλέπουμε ότι όντως και τα ίδια τα σχολεία προωθούν τα παιδιά να συμμετέχουν σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις γιατί τους δίνει μια πάρα πολύ όμορφη εμπειρία και τους κάνει να αναπτύσσουν την αυτοπεποίθηση. Και το ότι δεν υπάρχει διαγωνιστικό κομμάτι σε ό,τι αφορά... Υπάρχει ένα διαγωνιστικό κομμάτι το οποίο δεν είναι και αυτός σκοπός όμως. Ναι. Δηλαδή αυτός σκοπός είναι η εμπειρία το να συμμετέχει σε αυτό. Απλά θα είναι εντάξει ένα μέρος της προτίμησης ναι, των παιδιών ναι. Όσον αφορά και των συμμετεχόντων, όσον αφορά τη συμμετοχή που τους άρεσε και τους τράβηξε περισσότερο το ενδιαφέρον. Άλλωστε τους παροτρύνει να κάνουν κάτι το οποίο θα είναι πρωτοποριακό, έτσι ώστε να κερδίσουν τις εντυπώσεις από μόνο του. Και αυτό νομίζω ότι τα παιδιά ανεβάζουν ακόμη πιο ψηλά τον πύχη χρόνο με τον χρόνο. Και πραγματικά παρακολουθώντας το βίντεο που μας έχετε στείλει και παρακολουθούμε στους δέκτες μας όλη τη διάρκεια της συζήτησής μας, τα πράγματα που κάνουν τα παιδιά είναι πάρα πολύ ωραία. Ναι, και προσκαλούμε όποιος θέλει να επισκεφθεί το φεστιβάλ. Ξαναλέω, είναι ανοιχτό σε όλο τον κόσμο. Από τις 5 Απριλίου μέχρι... Όχι, είναι μία μέρα μόνο. Είναι από τις 9 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Επίσης, να πάρω και την ευκαιρία να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας, που είναι η ΣΥΤΑ, η ΕΞΕΜ και η ExxonMobil, καθώς επίσης έχουμε τρομερή στήριξη από το European Commission Office στην Κύπρο. Και σας προσκαλούμε όλους για να έρθετε να έχετε μια πολύ όμορφη εμπειρία. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά που θα συμμετέχουν και θα ζήσουν μια μοναδική εμπειρία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.